Γεια, είμαι η Βάλια Μπινίκο από το φτιάξω.gr και σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε ένα πατάκι με βότσαλα χρησιμοποιώντας το Mammoth Blue Crystal, το οποίο είναι ανθεκτικό στο νερό, την υγρασία και τις εναλλαγές θερμοκρασίας. Πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε ένα πατάκι μπάνιου, το Mammoth Blue Crystal με τον ειδικό κόφτη και το πιστόλι σιλικόνης Mammoth Gun και βότσαλα σε διάφορα χρώματα. Πριν ξεκινήσετε, καλό θα ήταν να διαχωρίσετε τα βότσαλα σύμφωνα με το χρώμα τους. Επιλέξτε μακρόστενα βότσαλα για να δημιουργήσετε μερικά λουλούδια. Τοποθετήστε τα σε ένα πρόχειρο κομμάτι ξύλο για να κάνετε τις δοκιμές σας. Για διευκόλυνση, μπορείτε να στήσετε όλα τα βότσαλα σε αυτό το πρόχειρο ξύλο πριν τα μεταφέρετε στο πατάκι. Τώρα, μεταφέρετε από το ξύλο τα λουλούδια και τοποθετήστε τα όπως σας αρέσει πάνω στο πατάκι μπάνιου. Στη συνέχεια, αρχίστε να καλύπτετε τα κενά μεταξύ τους με γκρι βότσαλα. Καθώς τα τοποθετείτε, δείτε αν σας βγαίνουν και άλλα μικρότερα λουλούδια. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε το Mammoth Glue Crystal. Με τον ειδικό κόφτη, ανοίξτε τη συσκευασία. Βιδώστε τη μύτη και τοποθετήστε το Mammoth Glue Crystal στο πιστόλι σιλικόνης Mammoth Gun. Πατήστε μερικές φορές μέχρι να αρχίσει να βγαίνει κόλλα. Ο πιο εύκολος τρόπος να κολλήσετε τα βότσαλα είναι να βγάλετε μία ποσότητα Mammoth Glue Crystal σε ένα πιατάκι και να το εφαρμόσετε με μία μικρή σπάτουλα στην πίσω πλευρά κάθε πέτρας. Φαίνεται χρονοβόρα διαδικασία, αλλά πραγματικά δεν θα σας πάρει πάνω από μία ώρα εφόσον ήδη ξέρετε πού θα μπει το κάθε βότσαλο. Βέβαια, αν στην πορεία δείτε ότι κάποιο βότσαλο θέλει αλλαγή, μπορείτε να το κάνετε. Τέλος, δεν είναι απαραίτητο να καλύψετε όλο το πατάκι, μόλις στεγνώσει μπορείτε να κόψετε ό,τι περισσεύει. Όταν κολλήσετε όλα τα βότσαλα, τοποθετήστε ένα πρόχειρο ξύλο με βάρος πάνω από το πατάκι, ώστε να κολλήσουν καλά. Αφήστε το πατάκι να στεγνώσει κάτω από το βάρος για 24 ώρες. Όταν στεγνώσει καλά η κόλλα, χρησιμοποιήστε ένα καλό ψαλίδι για να κόψετε το πατάκι που δεν έχετε καλύψει με τα βότσαλα. Αν εντωμεταξύ έχετε λερώσει την προστινή πλευρά των βοτσάλων με το Mammoth Glue Crystal, μπορείτε να περάσετε όλη την κατασκευή με γυαλιστερό άχρωμο βερνίκι πέτρας σε σπρέι. Αφήστε και πάλι το πατάκι να στεγνώσει καλά πριν το χρησιμοποιήσετε. Το πατάκι σας είναι έτοιμο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στο μπάνιο ή στην είσοδο του σπιτιού. Με γεια!